Καλημέρα. Μικροί, όλοι θέλαμε να γίνουμε κάτι. Είχαμε όνειρα τρελά, όνειρα μεγάλα. Όσο μεγαλώνουν τα χρόνια όμως, χάναμε λίγο την αίσθηση αυτή του ονείρου και της έντασης και πιστεύουμε από κάποια ηλικία και μετά ότι πλέον είναι πολύ αργά να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Είναι όμως! Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού για να μην τους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, προσδεστής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δευτέρα σήμερα, ναι, Δευτέρα! Επιτέλους Δευτέρα, ξεκινάμε τη εβδομάδα, όρεξη, ενέργεια, τρέλα και κορδέλα. Η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μας μέρα. Γιατί είναι η ευκαιρία ξανά να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Άσχετα με την ηλικία έχουμε, 20, 30, 40, 50, 60, 70, πάντα υπάρχει χώρος και χρόνος για μας, αν θέλουμε και αν το πιστεύουμε. Και εδώ το λέμε εμείς, το λένε τα παραδείγματα. Ο Σάμιουελ Τζάκσον, ο πολύ γνωστός πλέον ηθοποιός, στα 46 του πήρε ένα ρόλο στην ταινία Pulp Fiction, ο περίφημος Τζούλιος, εκείνος ο ψηλός, ο μαύρος με τις φαβορίτες τις τεράστιες, και έγινε από εκεί και πέρα πολύ διάσημος. Μέχρι τότε πάλευε με εθισμούς, με ναρκωτικά, με ποτά κτλ. Και δεν είχε καμιά ιδιαίτερη επιτυχία. Απ' την άλλη, ο συνταγματάρχης Χάρολ Σάντερς, ήταν στα 65 του, είχε οικονομικά καταστραφεί και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Παρ' όλα αυτά, προτίμησε να εμπιστευτεί τη μυστική συνταγή που είχε για σος για Κωτόπουλο και να γυρίσει όλη την Αμερική και μετά από πολλά όχι, τελικά να πάρει κάποια ναι και στο τέλος να καταλήξει να γίνει ο βασιλιάς του τηγανιτού Κωτόπουλου, τα περίφημα KFC. Ενώ η Harriet Dorr, την μπέρδεψα, μέχρι και τα 65 της μεγάλωνε τα παιδιά της. Όταν τελείωσε με το μεγάλωμα των παιδιών της και άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή, άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Και στα 73 της, παρακαλώ, εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο, το οποίο έγινε και παγκόσμια επιτυχία. Όλα αυτά εδώ από ανθρώπους που πραγματικά κατάφεραν σε μεγάλη ηλικία να πετύχουν το όνειρό τους. Τι διαφορετικό είχαν αυτοί σε σχέση με εσένα και με μένα? Τίποτα. Το μόνο που είχαν, ένα, θέληση και πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Πάμε λοιπόν και εμείς σήμερα, Δευτέρα, να ξεκινήσουμε να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να δώσουμε όλη την ενέργειά μας, να δώσουμε μικρές δόσεις πίστης και σιγά σιγά θα γυρίσει. Ας κάνουμε καθημερινά κάτι που να αποδεικνύουμε ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Ένα βήμα τη φορά, όχι παραπάνω, και σιγά σιγά να δεις πώς θα κάνεις ένα τεράστιο βήμα, ένα τεράστιο ταξίδι, απλά κάνοντας ένα βήμα την ημέρα. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σήμερα. Τίνα μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο βίντεο. Τίνα Βαφιάδης, μπείτε στο Instagram και δείτε ένα πολύ ωραίο βίντεο στα αγγλικά μεν, αλλά πολύ ωραίο δε, για το πώς πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας, οι γυναίκες δηλαδή, και πώς εμείς οι άντρες πρέπει να μαθαίνουμε στα κορίτσια μας να προστατεύουν το δικό τους εαυτό. Λόρα μου, καλημέρα. Τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Στελάρα μου, καλημέρα. Πέρασα έξω από το μαγαζί σου χθες, Στελάρα μου. Κυριακή ήταν, δεν ήσουνα. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεωργία μου και από εδώ, καλημέρα. Τα είπαμε και στην πλατεία. Μαριάννα μου, καλημέρα. Καλώς ήρθες και εσύ, φιλιά στην Ξάνθη. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τους ξυπνάω, Κώστα μου. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα και σε σένα. Ευαγγελία μου, καλή εβδομάδα. Δημήτρη, καλημέρα μου, καλημέρα. Νίκο μου, καλημέρα στα φιλιά μας στη Ρόδο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα, πίστη στον εαυτό μας και στα όνειρά μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλύτερα πολύ αργότερα παρά ποτέ. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Κάντε ένα like στη σελίδα μας Coach The Day στο Facebook. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο YouTube. Και άμα θέλετε να συνεχίσετε την ενέργεια, Star 38 για FM, μέχρι και τις 8 θα έχουμε υπέροχη ελληνική μουσική και θα συζητάμε αυτό το θέμα. Καλή συνέχεια, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, πάμε Δευτέρα σήμερα, φιλιά πολλά.